Είναι ήδη προφανές πως τα γεγονότα που διαδραματίζονται στη Μόρια γύρουν σοβαρά ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ανθρωπισμού και προστασίας της δημόσιας υγείας. Και για αυτούς τους λόγους, η κατάσταση στη Μόρια που έχει διαμορφωθεί από τα ξημερώματα της Τετάρτης δεν μπορεί να συνεχιστεί. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αποφασίστηκε να υπάρξει συντονισμένη κινητοποίηση για την παροχή άμεσης στήριξης, στέγασης, σύτησης και υγειονομικής προστασίας στους ευάλωτους αυτούς ανθρώπους, αλλά και αποφασιστικότητα στη φύλαξη των συνόρων μας, που είναι και εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Το νησί κηρύχθηκε άμεσα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 4 μήνες και κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται ήδη εκεί για να εκτιμήσει την κατάσταση και να συντονίσει τις ενέργειες για την αντιμετώπιση της. Από χθες το πρωί και μέχρι το βράδυ, με συντονισμένες ενέργειες Υπουργείων, Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, είχε αντιμετωπιστεί η πρώτη πυρκαγιά που ξεκίνησε από ηθούντες άσυλο ως αντίδραση στα μέτρα καραντίνας λόγω κρουσμάτων. Η δομή είχε μερικώς εκενωθεί χάρη σε υπεράνθρωπες προσπάθειες, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί και θύματα. Τα 406 ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν εκτός Λέσβου σε 3 διαφορετικές αποστολές, με την τελευταία αποστολή αποτελούμενη από 86 ανήλικα να πραγματοποιείται σήμερα το πρωί. Επιπλέον, είχε καταπλέψει από τα ξημερώματα πλοίο για να φιλοξενήσει οικογένειες και παράλληλα γίνονταν εργασίες στη Μόρια ώστε να μην υπάρξουν άστεγες οικογένειες το βράδυ. Όμως, κάποιοι δεν σέβονται τη χώρα που τους φιλοξενεί και πασχίζουν να αποδείξουν ότι δεν ψάχνουν διαβατήριο για μια καλύτερη ζωή. Αντίθετα, εκμεταλλεύονται κάθε αφορμή για να πυρπολήσουν κάθε λύση και τελικά να διαιωνίζουν το πρόβλημα. Έτσι έβαλαν δεύτερη πυρκαγιά, που κατέστρεψε χθες αργά το βράδυ το μεγαλύτερο μέρος της δομής, για να ξανααφήσουν άστεγους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες με πρώτες τις οικογένειες με παιδιά. Και το έκαναν αυτό γιατί θεώρησαν ότι αν πυρπολήσουν τη Μόρια θα φύγουν αδιακρίτως από το νησί. Τους λέμε ότι δεν κατάλαβαν. Δεν πρόκειται να φύγουν εξαιτίας φωτιάς, παρά μόνο τα συνόδευτα ανήλικα που ήδη μεταφέρθηκαν. Επομένως, ό,τι είχαν στο μυαλό τους όσοι έβαζαν τις φωτιές, να το ξεχάσουν. Από εκεί και πέρα η πολιτεία κινείται στο εξής τρίπτυχο: στέγη, σύτηση, προστασία. Σήμερα, εντός της ημέρας, θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη στέγαση αρχικά των ευάλωτων και των οικογενειών, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Αναφορικά με τη σύτηση, ήδη συνεχίζεται η ημερήσια τροφοδοσία κανονικά στα σημεία που έχουν συγκεντρωθεί προσωρινά οι πρόσφυγες και μετανάστες σε συνεργασία με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Αναφορικά με την προστασία, πρώτα απ' όλα πρέπει να συγκρατηθεί τυχόν διασπορά του κορονοϊού. Για το λόγο αυτό, έχουν ξεκινήσει να γίνονται χιλιάδες μοριακά τεστ, καθώς ήδη έχουν σταλεί στο νησί επιπλέον περίπου 19.000, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ. Και θα ακολουθήσουν κι άλλα, σύμφωνα με τις ενέργειες που κάνει η κυβέρνηση συνολικά και το Υπουργείο Υγείας ειδικότερα. Σκοπός είναι να μπει μια τάξη. Και για να μπει, πρέπει να στεγαστούν οι πρόσφυγες και μετανάστες, να γίνουν τα τεστ, να περιχαρακωθούν τα τυχόν κρούσματα και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Και γι' αυτό δεν χωρεί διχασμός και ανευθυνότητα. Αντίθετα, η κυβέρνηση απευθύνει κάλεσμα ενότητας και υπευθυνότητας. Από αρχαιοτά των χρόνων στην πανέμορφη πατρίδα μας, προσφέρουμε πάντα ένα καταφύγιο και ένα ποτήρι νερό σε όποιον το έχει ανάγκη. Ποιος δεν το θέλει αυτό? Είναι αδιανόητο να κλείνουμε τα μάτια σε μια πραγματικότητα και να πιστεύουμε ότι θα εξαφανιστεί ως διαμαγείας. Οι άνθρωποι αυτοί κάπου πρέπει να στεγαστούν. Και φυσικά η προσωρινή στέγασή τους δεν σημαίνει ότι μας αποπροσανατολίζει από το βασικό μας στόχο, την αποσυμφόρηση και την κατασκευή μιας κλειστής ελεγχόμενης δομής. Όσον αφορά το πρώτο, την αποσυμφόρηση, αποδείξαμε ότι το κάνουμε. Από 21.000 περίπου, που ήταν διαμένοντες στο κίτ της Μόριας πριν από μήνες, καταφέραμε να τους μειώσουμε σε περίπου 12.000 σήμερα. Και με την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και τις αυξημένες επιστροφές μέχρι το τέλος του έτους, η εκτίμηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ότι θα περιορίζονταν σε περίπου 7.000.